Γιώργο Καπελάκη, καλησπέρα από την Crete TV, από το Ηράκλειο. Βλέπουμε ένα πανέμορφο στάδιο φόντο δικό σου. Ένα πανέμορφο στάδιο που γράψαμε ιστορία σαν Έλληνες και βέβαια και σαν κριτική, γιατί υπάρχει αυτή η γλυκιά γεύση πριν λίγες ημέρες από το Μανώλη Στεφανουδάκη σε αυτό το στάδιο, που πήρε άλλο ένα μετάλλιο και το φέρνει στην Κρήτη, αλλά όλη η ελληνική αποστολή ήταν συγκινητική και με μεγάλες επιτυχίες, έτσι δεν είναι? Ακόμη και αυτοί που δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών έκαναν τρομερές εμφανίσεις. Θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά που τύπησαν τη χώρα μας, σήκωσαν την ελληνική σημαία ψηλά και μόνο συγχαρητήρια τους αξίζουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μανώλης για άλλη μια φορά μας έκανε υπερήφανος. Είναι ένας αθλητής πολύ υψηλού επίπεδου, το έχει αποδείξει σε όλη την πορεία της μεγάλης καριέρας του. Το απέδειξε και εδώ στο Παρίσι, σε ένα αγώνα συγκλονιστικό, πολύ δύσκολο. Ήμασταν εκεί μαζί του, τον υποστηρίξαμε, τον εμψυχώσαμε και για άλλη μια φορά κράτησε ψηλά τη σημαία της Ελλάδος, κράτησε ψηλά την εκπροσώπηση της Κρήτης μας και πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη. Είναι πολύ τιμητικό αυτό για την Κρήτη, να υπάρχει αθλητής και στην τελετή έναρξη σημεοφόρος και στην τελετή λήξης. Το αξίζουν, έχουν αποδείξει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, θα είναι ένα πάρτι, θα είναι μια γιορτή. Όλοι οι αθλητές εδώ που είναι ανυπομονούν για την έναρξη της τελετής. Υπάρχει μια εφορία, δεν υπάρχει πλέον το άγχος των αγώνων. Καλή επιστροφή θα έχουμε και θα είμαστε αύριο βράδυ όλοι στην πατρίδα να έρθουμε κοντά σας, φορτωμένοι με μετάλλια, φορτωμένοι με διακρίσεις, με επιτυχίες και με όμορφες αναμνήσεις.